Σε θετική κατεύθυνση κινείται η πρόθεση της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στον χώρο της εστίασης, όπως λένε οι εστιατόρες, θεωρώντας πάντως ότι για να υπάρξουν αποτελέσματα στην πράξη θα πρέπει ο ΦΠΑ να μειωθεί στο 6%. Καταρχήν όχι 15%, προβλέπεται για 13% να κατέβει, αλλά η δικιά μας η πρόταση είναι να κατέβει στο 6,5%. Έτσι, ακόμα παρακάτω δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει και πιο ελκυστικό το φαγητό, ας πούμε. Το ότι αν θα βοηθήσει ή όχι είναι πιο πολύ, πιστεύω, στο ψυχολογικό το κομμάτι. Στο ψυχολογικό το κομμάτι πιστεύω είναι πιο πολύ, το ότι να γεμίσει το μαγαζί μας, ας πούμε, από κόσμο. Θα βοηθήσει εν μέρη. Εν μέρη θα βοηθήσει. Πιο πολύ εγώ το στηρίζω και λέω είναι στο ψυχολογικό το κομμάτι. Πρέπει να αλλάξουν και άλλα δεδομένα. Όπως να υπάρξει μια τάξη λίγο στην αγορά, έτσι, να μην υπάρχει η αβεβαιότητα του αύριο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο κόσμος έχει τη φοβία του αύριο, δεν ξέρει τι θα γίνει. Εκεί πιο πολύ το εστιάζω εγώ. Υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση στα καταστήματα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, λέτε κυρίως? Ίσως είναι και οι τιμές που δεν προσελκύουν τον κόσμο τόσο πολύ. Δεν είναι οι τιμές. Αυτή τη στιγμή σου λέω και τζάμπα να το δώσει τον άλλον το φαγητό, δεν θα έρθει γιατί πρέπει να ξοδέψει τη βενζίνη του. Έτσι. Δεν έχει την ψυχική του διάθεση. Μια κατάσταση άγνοιας για το τι θα συμβεί την επόμενη. Ακριβώς. Δεν έχει την εμπιστοσύνη του αύριο. Δεν ξέρει τι θα συμβεί το αύριο. Μια μείωση στο ΦΠΑ της τάξης, μάλλον σε ποσοστό, να πάει στα κατέβει στο 13%. Πιστεύετε ότι θα προσέλκει κόσμο? Είπατε ότι είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Ναι. Αλλά είναι μόνο αυτό? Δεν θα μειωνόταν τιμές δηλαδή και στα εστιατόρια? Κοίταξε, για αυτό που είπες προηγουμένως, γιατί οι πιο πολλοί μέχρι τώρα το ΦΠΑ το αποσβέσανε από μόνοι τους, έτσι, δεν ανεβάσανε, δεν βάλανε το 10% παραπάνω. Οπότε γι' αυτό το είπαν, αυτό που αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι πάνω, ότι δεν θα κατεβάσουν τις τιμές. Αλλά πιστεύω όμως εγώ ότι από την πίεση του κόσμου θα κατέβει. Εκ των πραγμάτων δηλαδή και με την πίεση που, έχει ο κόσμος, που ασκεί ο κόσμος πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα κατέβουν οι τιμές, θέλουμε, θέλουμε. Ό,τι αφορά ειδικότερα την τουριστική περίοδο, πιστεύετε ότι θα έχει ίσως μεγαλύτερη επίδραση εκεί πέρα ένα τέτοιο μέτρο? Φυσικά θα έχει. Θα έχει και σε πολύ μεγάλη, πιστεύω. Υπάρχει επίσης μία απορία σχετικά με την επιβολή της αύξησης του ΦΠΑ, πριν θα λέω να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε για την μείωση, για τη σκοπιμότητα της επιβολής. Ναι. Πιστεύετε ότι απέδωσε σαν μέτρο η αύξηση του ΦΠΑ στην εστία? Όχι, δεν απέδωσε καθόλου. Δεν απέδωσε καθόλου και εγώ πιστεύω ότι ήταν σκόπιμη αύξηση για να, η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στα άλλα τα προϊόντα, για να φύγουν από τη μέση πολλοί επαγγελματίες. Έτσι, γιατί κατά κάποιο τρόπο, επειδή ήταν η ραχοκουκαλιά, δεν την θέλαν άλλο. Θέλαν δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο που είναι τώρα, να γίνει και δύο, για να υπάρχει σταθερότητα στην ανεργία για τους δικούς τους λόγους. Εσκεμμένα δηλαδή πιστεύω ότι έγινε η αύξηση το 23% από το 13%.